πιο σημαντικό είναι το γεγονός που αυτός ο άνθρωπος έσωσε μία ζωή, ναι, παρά τις νίκες σου, να το ξέρεις. Πάμε αυτό. Να καλημερίσουμε λοιπόν. Να τον καλημερίσουμε. Ένα καλό μου φίλο. Καλημέρα. Χριστόφορο Μουρατίδη. Κρίστοφερ, τι κάνεις? Μια χαρά. Καλημέρα, φίλε Χρήσανθε. Καλημέρα, κύριε Λαγκογιάννη. Καλημέρα σας. Ο Χριστόφορος... Καταρχήν, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο για την ενέργεια που κάνατε και σώσατε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πάνω από αποτελέσματα, πάνω από οτιδήποτε είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μπράβο σας που ήσασταν εκεί, ενεργοποιηθήκατε άμεσα και του σώσατε τη ζωή. Όπως λέει ο Χρήσανθος εδώ, οι πρώτες κινήσεις ήταν οι σημαντικότερες και έτσι ο άνθρωπος είναι. Θα μας τα περιγράψει τώρα ο Χριστόφορος. Μας τα πείτε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι έκανα το αυτονόητο. Όλοι στη θέση μου το ίδιο θα κάνανε. Μπορώ να σας πω ότι μην βάλετε το χέρι αλλά... στη φωτιά για το θα μας το πεις, αφού πρώτα πω ότι ο Χριστόφορος είναι και ακροατής του Λίμπερο. Έβγαινε και από τη Σουηδία όταν έμενε στη Σουηδία εδώ στην εκπομπή. Φανατικός. Είχα κάνει κυνηγούσα σλαμά όταν ήταν εδώ πέρα γιατί είχε πει δεν τον είχε δει το Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος ασχολείται και με γυμναστικές, θεωρίες. Μπράτσα τέτοια, ναι. Είναι χτιστός ο Χριστόφορος κτλ. Και έλεγε κτλ. Μόλις τον είδε φωτογραφία μεταλλάκησε όμως κατευθείαν. Λοιπόν, Χριστόφορε, όντως πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γιατί το ραδιόφωνο είναι πλάκα, είναι χουλιαμάς, είναι διασκέδαση και νομίζω σου κρατούσαμε. Καθημερινότητά μας. Έτσι. Σε κρατούσαμε συντροφιά όταν ήσουν στα ξένα, τώρα εντάξει πιο ωραία εδώ πέρα. Ναι, ναι. Στο μαγευτικό του. Σίγουρα. Γιατί έχει επιστρέψει. Η πόλη της καρδιάς μου. Έχει επιστρέψει ο Χριστόφορος πλέον στο Κιλκίς, να πούμε ότι εκεί πλέον ζει και εργάζεται. Αλλά θέλω να μας πεις ακριβώς τι συνέβη χθες. Γιατί όλοι εντάξει, είδαμε κόσμο από πάνω, το αφορία κτλ. Ναι. Να μας πεις τι έγινε χθες. Μπορώ να σας πω. Ήμουνα. Καθόμουν σε επίσημους, κάτω-κάτω, μαζί με τον προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον Αποστόλη τον Μάτζιο. Ναι. Και απολαμβάναμε το παιχνίδι, ξέρεις, με την ένταση του αγώνα. Σε μια φάση ακούμε φωνές, γυρνάμε πίσω, σηκώνουμε να δω. Εγώ πάντα σε αυτά είμαι πολύ περίεργος. Βλέπω έναν, διακρίνω έτσι μέσα στον κόσμο, ένας να προσπαθεί να κάνει κάτω μέθοδο σε έναν ο οποίος ήταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το λέμε. Ναι. Σε έναν πύλαθο ο οποίος ήταν ξάπλα. Ναι. Το επόμενο δευτερόλεπτο ήμουν απάνω. Έφτασα, ήμουν κοντά του. Αυτό τα πόδια μου πήγαν εκεί. Παρατήρησα ότι ενώ τον έκανε κάρπα ο συγκεκριμένος φύλαθρος του Άρη, ένα ακόμα παιδί το οποίο δεν ξέρω το όνομά του, να είναι καλά το παλικάρι, είδα ότι το πρόσωπο του ήταν μελανιασμένο και τα χείλη του. Και θεώρησα ότι ναι, είχε καταπιεί τη γλώσσα. Αμέσως του έκανα την μέθοδο πίσω το κεφάλι, ψηλά το γνάθο, του πίεσα κιόλας γιατί δεν άνοιγε. Το πίεσα με μία μέθοδο που γνωρίζουμε να το ανοίξω, έβαλε και το δάχτυλο μέσα, πίεσα την γλώσσα στο πλάι και πήρε τη βαθιά ανάσα. Οπότε τον κρατήσαμε, τον γυρίσαμε στο πλάι, τον κρατήσαμε σε εκείνη τη φάση, ήρθε όλο το staff του μπασκετικού Άρη μαζί με τον γιατρό που και άλλοι δύο γιατροί νομίζω ήρθαν από τους φιλάθλους. Ο ένας έπαιρνε τον παλμό στην καρδιά, στο χέρι, ο άλλος κάτω στο στυλαγόνιο. Τέλος πάντων, το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, δεν βρέθηκαν οι αισθήσεις του, αλλά είχαμε παλμό, είχαμε καρδιακό σήμα, τα πάντα όλα, ανέπνε, περιμέναμε σιγά σιγά. Φέρανε και τον απειδηνωτή, ο Λευτέρης, ο υπεύθυνος της ασφαλείας, τον οποίο το μου διαθέτει αυτή τη στιγμή. Επειδή τα γνωρίζω όλα αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Να είναι καλά και ο Λευτέρης. Τρέξανε πολύ, βοηθήσανε, σώσαμε το παιδί. Θεωρώ ότι το παιδί είναι καλά τώρα, δεν γνωρίζω παραπάνω. Μεγάλο σε ηλικία, όχι μεγάλο σε ηλικία. Ήταν κάτω των 40, σίγουρα ήταν κάτω των 40. Νέος. Νέο παιδί, αλλά ήταν, λιποθύμησε. Το χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν πολύ μελανιασμένος. Ανησυχήσαμε για μια στιγμή, αλλά όταν ήρθαν και ο γιατρός κοντά μου και άρχισε ο γιατρός, του βγάζω το καπέλο. Ηρεμήσαμε και εμείς, που εγώ είμαι αρκετά ψύχρεμος, αλλά σας λέω ότι η παλμή και η δική μας ήταν λίγο ανεβασμένη. Να. Μετά επιστρέψαμε κάτω. Υπάρχει ένα επιπλέον που πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε όλους όσους πέφσατε, ότι η εποχή μας είναι και λίγο δύσκολη. Με κορονοϊούς και τα λοιπά. Ναι. Και προφανώς δεν έβαλες γάντια. Έτσι. Εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι να βάλεις γάντια. Εκείνη την ώρα, ναι. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Ταυτόχρονα σκέφτεσαι. Και όταν σου, λέω την αλήθεια, όταν έβγαλα το χέρι μου, το δάχτυλό μου μέσα από το στόμα για να μην ξανακλείσει, κάνει... Ναι, φτιάχτηκα ένα δευτερόλεπτο και είπα, παιδιά, φέτε με ένα τυπικό σας παρακαλώ, κοίταξα αν έχω κανένα σχίσιμο τέτοιο, δεν είχα, δόξα τω Θεώ, και λουστήκαμε όλοι και όλη η ομάδα που ήταν εκεί, βοηθήσαμε, γιατρός, Λευτέρης, αυτοί οι βοηθοί, όλοι τα πάντα, όποιοι ήμασταν,
πλουστήκαμε και με αντισηπτικό. Είναι η καιρή τέτοια, πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια, είμαι εμβολιασμένο. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι εμβολιασμένο, αλλά υπάρχουν και άλλε παθήσει που μπορεί να σκεφτεί. Η πατήτηδα σε και ένα σήμα. Πολλά πράγματα με κοπήσει. Ναι. Πολλά. Υπάρχουν πολλά, όντω έχει δίκιο. Είμαι... Πιστεύω όμω ότι όλοι το ίδιο θα κάνουν στη θέση μου, επειδή εγώ έχω μια αλφα γνώση. Αυτό είναι και αυτό τρίτη είναι φορά στον άνθρωπο. Α, ναι. τρίτη φορά στον άνθρωπο. Έτσι, γλώσσα. Ναι, και 2-3 φορές με επιλεπτικούς, έναν αγώνα έβαλε. Έχω κάνει διάφορα πράγματα. Επειδή Σουηδία, ή στα γήπεδα, Σουηδία ή εδώ. Στη Σουηδία, στη Σουηδία. Στη Σουηδία σε δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες. Σαν φύλαθος πήδηξα μέσα στο γήπεδο και έσωσα δύο άτομα. Πάλι με γλώσσα. Αναρρόφηση γλώσσα. Δηλαδή, βασικά, κανένας δεν καταπίνει τη γλώσσα ή δεν γυρίζει η γλώσσα πίσω. Ναι. Η γλώσσα, να γνωρίζουμε ότι έκθεση και κατάθεση είναι το ίδιο σημείο. Η γλώσσα, σαν ένα μύθο, μόλις την υποθυμάμαι. Γίνεται χαλαρώνει. Και πλά πέφτει προς τα πίσω και πνίγει την δίωδο του αναπνευστική δίωδο. Οπότε αυτή να πρέπει γρήγορα, επειδή ο ασθενής προσπαθεί να πάρει ανάσα, την τραβάει προς τα μέσα και βουλώνει. Ναι, δεν μπορεί να αυτή το κάνει ο καθένας, πρέπει να έχει γνώσεις. Εγώ πού να το κάνω αυτό, ρε Χριστόφορε. Θα σας πω την αλήθεια, επειδή εσείς οι δύο είστε και όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι στο ραδιοφωνικό σταθμό του Λίμπερο και σε άλλους σταθμούς, έχετε τη δυνατότητα κάθε τόσο. Το κάθε γιατρό της εκάστοτε ομάδος μπορεί να το φιλοξενήσετε και να το επαναλαμβάνει αυτό και να το λέει. Πολλοί μπορούν να σώσουν. Όλοι μπορούν να σώσουν. Ναι, δεν χρειάζεται είναι κακό να μαθαίνει ο κόσμος γνώση, και να ξέρει. Αλλά ένα πράγμα που χρειάζεται είναι η ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ψυχραιμία. Αφάνταστη ψυχραιμία. Αλλιώς δεν τα καταφέρεις, ούτε κι εσύ. Θα έρθω καταρχήν Κιλκής να μου μάθεις πώς να το κάνω το συγκεκριμένο. Εγώ εσένα φυσικά, δεν σε εμπιστεύομαι. Έτσι. Επίσης ο Χριστόφορος να πούμε. Ότι είναι από τους κορυφαίους χειροπρακτικός, λέγεσαι, πώς λέγεσαι, πώς είναι η... Ναι, είμαι doctor of chiropractic, είμαι χειροπρακτικός, σπούδασα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης πολλά χρόνια, πολλές δεκάδες χρόνια. Μιλες, θα έχω κάνει σου, πολλά καλά. Η ηλικία σου θα φανερωθεί, μην το λες, είσαι και παππούς τώρα, εσύ και εγγόνια. Ναι, είμαι παππούς, δεν πειράζει, εγώ έχω κλείσει, τα 59, έχω κλείσει τα 59. Πηγαίνω για τα 60, είμαι πιο μεγάλος από εσάς τους δύο. Και φαίνεσαι 40, ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, φαίνομαι, ξέρετε κάτι, εδώ και 46 χρόνια δεν έχω λείψει από γυμναστήρια ή γυμναστική ή διάφορα άλλα αθλήματα. Προσέχω τη διατροφή μου, γι' αυτό με στεναχωρεί όταν λες κάνεις διακοπή, φίλε Χρήσανθε. Μα εγώ προσέχω τη διατροφή μου με σαμολαδά, με πάει και τρώω μπιφτέκια, ο σαμολαδάς θέει. Σαμολαδάς ο αδερφός μου. Κάθε μέρα μπριζόλες τρώει, σουβλάκια, πίτσες. Ένας αδερφός μια ζωή. Κολλητός του με πάει και τρώω. Τι, εγώ δεν θέλω. Εκιά μας σε παρασύρει εσύ. Ο Γιάννης με παρασύρει. Ο Γιάννης ο πρόεδρος μας, όχι μην το λες. Είναι μια χαρά, το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί. Ναι, ασχολούμαι με τη χειροπρακτική. Mm-hmm. Έχω επιστρέψει πλέον στην πατρίδα, στην πόλη της καρδιάς μου, όπως είπα, το Κιλκής. Πώς ζεις το Κιλκής? Και ετοιμάζω μια ωραία κλινική, ένα ωραίο γραφείο. Α, θα κάνεις γραφείο εκεί. Ναι, το ετοιμάζω τώρα. Εντάξει, η χειροπρακτική είναι μια μέθοδος που ασχολείται με την διάγνωση και τη θεραπεία των μηχανικών διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος και ειδικά της φωνδυλικής στήλης. Όπως, ας πούμε, αυχενικά σύνδρομα, σύνδρομο αυχιαλγίας. Προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Ναι. Έχω μεγάλο δυσάκι με πολλές θεραπείες και ασθενείς από πίσω που βοήθησα και ακούω, ενίοτε ακούω καλά λόγια. Μάλλον κάνω καλά τη δουλειά, ξέρω εγώ. Η μεγάλη σου, όντως κάνεις καλά τη δουλειά, αλλά πέρα από αυτό η μεγάλη σου δικαίωση λέγεται Σούτγκρεν. Μας έλεγες ότι είναι παιχταράς και εμείς τον ξεφωνήσαμε τον πρώτο χρόνο. Ναι, το καημένο το παιδί, εντάξει. Μιλάτε καθόλου μαζί, βρίσκεστε. Ναι, τώρα ήμουνα στο Βόλο και πήγα, συναντήκαμε μαζί του. Ναι. Δεν θα τον προσεγγίζω από κοντά. Τώρα ανεβήκαν και οι μετοχές του, οι ποδοσφαιρικές μετοχές του. Ξέρεις, το προσεγγίζω από κοντά γιατί το καλοκαίρι λύκει το συμβόλαιο. Ναι, πρέπει να μην σκέφτεται τίποτα άλλο, να μείνει εδώ. Τον θέλω κοντά. Ναι, τον έχω, το παλεύω. Για πες του λίγο, εθνική σας στείλαμε, Σούτγκρεν, πες του. Έπεσε εκεί στην ΑΕΚ, δεν σε ήξερε κανένα, ήρθε στον Άρη, εθνική έχει πάει, τι άλλο θέλει δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και άμα μ' αγγίσει, πιάστο να με το ένα χέρι έτσι όπως από το σβέρκο, σβέρκος έτονα. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να πω κάτι τώρα, μία που με φιλοξενείτε. Εγώ όλοι γνωρίζουν ότι είμαι φανατικά Αριανός, όπως και όλοι οι άλλοι είναι φανατικά υποστηρίζουν την δικιά τους ομάδα. Ναι. Εγώ λατρεύω τον Άρη, με τον Άρη μεγάλωσα, με τον Άρη χάρηκα, έκλαψα, στεναχωρέθηκα, πανηγυρίσαμε. Μόνο που το λέω συγκινούμε. Θέλω να πω ένα μπράβο σε όλους τους φιλάθλους τους δικούς μας που, αν και δύσκολοι καιροί, στηρίζουν την ομάδα
αφάνταστα δυνατά, αφάνταστα πολύ. Εχθές, παραδείγματος χάρη, το παλέ ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Το ίδιο είναι και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ναι. Και ό,τι βλέπουμε ότι περισσότερο αρχίζουμε και να τρέχουμε και πίσω από τα άλλα τα τμήματα του γυναικείου ποδόσφαιρου, παραδείγματος χάρη. Ο Αριανός, αν και ο φίλος μου, ο κύριος Γιάννης, αποκαλεί άτιτλους, θέλω να το πω μόνο ένα πράγμα να θυμάται. Οπα, για πες το. Τίτλος είναι να είσαι Αριανός, φίλε μου. Δεν είμαστε άτιτλοι. Όχι, εγώ έχω αποδεχτεί και έχω παραδεχτεί πως ο Άρης σήκωσε κεφάλι και επανήλθε γρήγορα, γιατί ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα. Και ιδιαίτερα για τον μπάσκετ, χθες είχαμε ολόκληρη συζήτηση με τον Χρήστανθο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι ήταν γεμάτο το Παλέντε Σπορ και ο Αριανός δεν απαξιώνει αυτό το τμήμα και το στηρίζει τώρα που είναι τα δύσκολα χρόνια. Γιατί στα εύκολα ακριβώς, είμαστε όλοι δίπλα. Στα δύσκολα ακριβώς, πρέπει κύριε να είμαστε Γιάννη. Δίπλα. Το έχω παραδεχτεί. Ακριβώς, αυτό. Κύριε Γιάννη. Εντάξει, τώρα το άτιτλος ή το μετίτλος είναι κάτι το οποίο ναι, όταν έρθει ένας τίτλος θα καταλάβετε Αριανός... και εσείς την αξία του και... Το έχει ζήσει, 59 είναι. Και τη χαρά του. Έχει δει τίτλο στο ποδόσφαιρο. Κύριε Γιάννη, κύριε Γιάννη. Στην νεότερη εποχή λέω. Ο Αριανός, θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. Ο Αριανός δεν καταλαβαίνει και δεν μασάει από καζούρα. Καζούρα μας έχει ρίξει η ίδια μας η ομάδα. Εμείς πήγαμε γάμα εθνική, πήγαμε σε όλα τα χωριά. Ναι, τι να καταλάβουμε ναι, από καζούρα. Είμαι, ναι. Το αντιλαμβάνομαι, να ξέρετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν σε ευχαριστήσω, τρώω πέσιμο από το φαρμακομίτη. Θα έρθω στο Κιλκί. Το Γιώργο. Θα έρθω στο Κιλκί σπέστου και θα του τραβήξω μία-μία τις τρίγες από το μουσί. Θα αγαπάει. Το ξέρω. Ένας μουσί σαν του Λεωνίδα του τέτοιου. Ή μάλλον του Ξέρξη. Αυτά τα μουσια τα μεγάλα, τεράστια, μέχρι εδώ, μέχρι κάτω. Στο Game of Thrones, σαν το Game of Thrones. Θα έρθω στο Κιλκί και θα γίνει χαμό. Λοιπόν, ωραία, να σας ευχηθώ να πάνε όλα καλά σε αυτό που ετοιμάζετε. Εμείς εδώ είμαστε, θα στηρίξουμε την προσπάθειά σας. Αχρίαστος να είστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αχρίαστος να είστε. Όχι, χειροκροτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, η μέση μας γιατί να μας πιαστεί, ρε παιδί. Να πονάει η μέση σου, εσένα. Σε πάω εκεί πέρα. Μπορεί να είναι ο Αφιένας. Ο Αφιένας. Κύριε Γιάννη, μπορεί να είναι και η Όμισο από τα κύπελα που σήκωσες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χριστόφορε, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάλι μπράβο και συγχαρητήρια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αριανάρα μια ζωή, Αριανάρα μια ζωή. Έτσι.